Σας δίνει το δικαίωμα να βρεθείτε στην πρώτη θέση αν κερδίσετε τον Ολυμπιακό την επόμενη αγωνιστική και μάλιστα με δύο παιχνίδια λιγότερα. Το έχετε καθόλου στο μυαλό σας? Εντάξει, εμείς κοιτάμε να παίζουμε κάθε παιχνίδι το ίδιο. Ένα με τον Ολυμπιακό, ένα παιχνίδι που θα μας δώσει και αυτό 3 βαθμούς. Σίγουρα είναι ένα ντέρμπι κορυφής. Θα δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό, να πάρουμε αυτό που θέλουμε, την νίκη. Σε αρκετά παιχνίδια, λόγω και των περίτεχνων ενεργειών, όχι μόνο τις δικές σου αλλά και πολλών παιδιών που έχουν την ποιότητα να το κάνουν, παίρνουν το χειροκρότημα των αντιπάλων οπαδών, όπως και σήμερα. Θα ήθελες στο επόμενο παιχνίδι να έχεις λίγο παραπάνω κόσμο για χειροκρότημα? Ναι, σίγουρα. Νομίζω ο κόσμος μας βοηθάει όλους. Θέλουμε να παίξουμε όταν έχει κόσμο το γήπεδο. Και τώρα, ιδιαίτερα σε αυτό το μάτς με τον Ολυμπιακό, θα περιμένουμε τον κόσμο να είναι δίπλα μας για να αποδώσουμε το καλύτερο δυνατό. Δεν έχεις πολύ καιρό που σταμάτησε το ποδόσφαιρο και σε αυτά τα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός γυάλιζε λίγο το μάτι σου. Πώς θα το περάσει αυτό? Εντάξει, είναι αλήθεια αυτό, αλλά όταν παίζεις ένα μεγάλο παιχνίδι, ένα ντέρμπι, ο καθένας όπως είναι στο γήπεδο προσπαθεί να δώσει 100% και πολλές φορές υπάρχουν και περισσότερα νεύρα σε αυτά τα παιχνίδια. Πιστεύω ότι αυτό που χρειάζεται είναι να έχουμε ηρεμία, να είμαστε συγκεντρωμένοι στη δουλειά και αυτό που πρέπει να κάνουμε στο αγωνιστικό χώρο. Αυτό που σας είπα είναι ότι σίγουρα είναι ένα μεγάλο παιχνίδι, μεγάλος αντίπολος, αλλά πιστεύω ότι τα παιδιά καταλαβαίνουν με ποιον παίζουμε και δεν έχω φόβο. Πιστεύω ότι θα κάνουν όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια.